Πάμε πάλι στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μαζί μας την βουλευτή επικρατείας του κόμματος. Θεσσαλονικιά είναι η κυρία Νεφέλη Χατζηιωαννίδου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα κυρία Τσαμπάζη, καλημέρα κύριε Στολάκη. Τι κάνετε, είστε καλά? Είμαι καλά, παρακολουθώ και εγώ τις εξελίξεις όπως όλοι μας και όλα τα μέτωπα φωτιάς και... Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Δυναμικά, και κυριολεκτικά και μεταφορικά με τις φωτιές. Κυρία Χατζηιωαννίδου, ήσασταν από τις πρώτες, από τους πρώτους που ταχθήκατε υπέρ του γάμου στα ομόφυλα ζευγάρια. Η ψήφιση βέβαια του σχετικού νομοσχεδίου, λένε πολιτικοί αναλυτές, ότι στήχησε στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές που είχαμε. Ενώ χθες ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, αντιτάχθηκε στο νόμο για την ισότητα στο γάμο, στη διεύρυνση της Νέας Δημοκρατίας, στην ακολουθούμενη οικονομική πολιτική αλλά και στην εξωτερική πολιτική. Θεωρείτε ότι μετά τις ευρωεκλογές και η Νέα Δημοκρατία έχει τις αναταράξεις της? Κοιτάξτε, αυτό που έχουμε συζητήσει και όλες και συζητάμε ανοιχτά τις τελευταίες εβδομάδες έπειτα από τις ευρωεκλογές είναι ότι πάντα μια εκλογική διαδικασία, πόσο μάλλον μια εκλογική διαδικασία που παρόλο που σημείωσε νίκη έφερε χαμηλότερα ποσοστά από αυτά που είχαμε θέσει στον πύχη να πάρουμε ως Νέα Δημοκρατία, μας θέλει κάποια μηνύματα και είμαστε εδώ για να τα ακούσουμε. Νομίζω ότι δεν δημιουργούνται τόσο αναταραχές εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά μια ανοιχτή συζήτηση όπου όλα τα στελέχη τοποθετούνται και ακούγονται όλες οι απόψεις. Αυτό το αποδείξαμε και με τη σύσκεψη που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, όπου ακούστηκαν οι απόψεις 40 βουλευτών, και τα θετικά και τα αρνητικά και η άποψη κάθε πολίτη πάνω σε οποιοδήποτε νομοσχέδιο ψηφίθηκε κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. Αλλά νομίζω ότι συνεχίζουμε πολύ δυναμικά και πολύ ενωμένοι ως Νέα Δημοκρατία στην επίλυση των προβλημάτων. Και αυτό είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα, αν θέλετε, που στέλνει και ο Πρωθυπουργός σε κάθε περίπτωση και όποτε μπορεί, χωρίς να σχολιάζουμε τίποτα άλλο, καθώς αυτό που μας αφορά είναι η υλοποίηση του κυβερνητικού έργου. Τώρα, επιμέρους το αν το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο επηρέασε τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Εγώ θα σας πω ότι πολλές, αυτό που έλεγα κατά τη διάρκεια της ψήφισης του νομοσχεδίου, πολλές φορές η κάθε κυβέρνηση πρέπει να κάνει κάποια βήματα ενδεχομένως πιο γρήγορα από αυτά που ο κόσμος είναι έτοιμος να δεχτεί. Ναι, ακριβώς. Αυτό οπότε έχει συμβεί και στο παρελθόν. Όλα τα μεγάλα βήματα έγιναν κατά αυτόν τον τρόπο. Ήταν ένα νομοσχέδιο που στόχευε στη συμπερίληψη, οπότε μόνο θετικό, και στην ισότητα. Οπότε νομίζω ότι και είχε εξαντληθεί και όλο στο δημόσιο διάλογο, αν θέλετε. Τότε οπότε θεωρώ ότι έχουμε φύγει από αυτό το κομμάτι και πλέον δεν χρειάζεται ξανά να το συζητάμε. Αναφέρθηκε όμως χθες στις ομιλίες των πρώην πρωθυπουργών. Ο κύριος Σαμαράς το έθεσε. Κοίταξε, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο οποιοδήποτε θέλει να τοποθετηθεί να χρησιμοποιεί και αυτό το κομμάτι του νομοσχεδίου. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός ήταν πολύ ξεκάθαρος και κατά τη διάρκεια της σύσκεψης της κοινοβουλευτικής ομάδας γύρω από αυτό το θέμα. Σε θέματα ισότητας και συμπερίληψης είναι ούτως ή άλλως ξεκάθαρος ο κ. Μητσοτάκης, άρα νομίζω ότι... είναι πολύ ξεκάθαρο το ότι νομοθετικά και το έργο της κυβέρνησης έχει συμπερίληψη πολύ ψηλά, άρα αν το νομοσχέδιο ήταν μέσα σε αυτό έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσω λίγο από το κομμάτι του νομοσχεδίου και θέλω να πάμε όμως και στην υπόλοιπη επικαιρότητα, κυρία Χατζηιωαννίδου. Υπήρξατε από τις πρώτες βουλευτίνες της Νέας Δημοκρατίας πριν καν έρθει στην δημόσια συζήτηση. Νομίζω τα είχαμε πει και μαζί κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής εκπομπής. Είχατε ταχθεί σαφέστατα υπέρ του νομοσχεδίου πριν αρχίσει αυτή η συζήτηση και το μασάζ στους γαλάζιους συναδέλφους σας να αλλάξουν στάση και να το υπερψηφίσουν εν τέλει. Στη Θεσσαλονίκη τις προηγούμενες ημέρες είχαμε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, είχαμε το Europride 2024, μια εβδομάδα δράσεων, εκδηλώσεων για τη συμπερίληψη, για την αποδοχή της διαφορετικότητας, για την προστασία κάθε ανθρώπινου δικαιώματος. Είστε και Θεσσαλονικιά και θα ήθελα με αφορμή και την στάση που κρατήσατε και στο νομοσχέδιο αλλά και αυτή την διοργάνωση, έτσι να στείλετε λίγο το δικό σας το μήνυμα.
Κοιτάξτε, ήμασταν πολύ χαρούμενοι όλοι οι Θεσσαλονικείς που υποδεχτήκαμε το Euro Pride στην Θεσσαλονίκη. Όποιος παρευρέθηκε έστω και σε μία συνάντηση, εκδήλωση καθώς διήρκησε μία εβδομάδα, είδε πολύ χαρά, πολλά χαμόγελα, ενδιαφέρουσες συζητήσεις και ένα ουσιαστικά κοινό παρονομαστή από όλους τους ανθρώπους που παρευρέθηκαν εκεί ότι πρέπει όλοι να έχουμε τα ίδια δικαιώματα, είτε αφορά την έκφρασή μας, είτε τον τρόπο που υπάρχουμε ως οικογένειες, είτε τον τρόπο που απαιτούμε τα δικαιώματα στην εργασία, στην περίθαλψη και στην κοινωνική αποδοχή. Νομίζω ήταν μια γιορτή χαράς. Μας τα χάλασε λίγο η βροχή, αλλά δεν το ήθηκε κανένας, γιατί ακριβώς η διάθεση ήταν πάρα πολύ θετική στο να υποθούν, να υποθεί η αλήθεια της ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ κοινότητας και ήμασταν όλοι εκεί για να την υποστηρίξουμε. Μάλιστα. Τώρα, στα της επικαιρότητας, φυσικά αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα ήταν η παρέμβαση χθεσινή των δύο πρώην πρωθυπουργών, κυρία Χατζηιωαννίδου. Στείλαν τα δικά τους τα μηνύματα και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής. Ενώ σχολιάζοντας τώρα τις τοποθετήσεις Σαμαρά λίγο νωρίτερα, η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι είχε την αίσθηση ότι κατέθεσε μια προσωπική πικρία ο πρώην πρωθυπουργός. Εσείς πώς αντιληφθήκατε αυτές τις δύο παρεμβάσεις των δύο πρώην προέδρων του κόμματος? Κοιτάξτε, αρχικά δεν θα ήθελα και δεν ξέρω αν είμαι και σε θέση να σχολιάσω την άποψη και τις τοποθετήσεις δύο πρώην πρωθυπουργών. Παρ' όλα αυτά, όπως σας είπα και πριν, στη Νέα Δημοκρατία ακούμε όλες τις απόψεις. Από εκεί και πέρα είναι τόσο ξεκάθαρος ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πώς βλέπει τη Νέα Δημοκρατία, πώς σέβεται τις ρίζες της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και πώς βλέπει ότι η ανάπτυξη του κόμματος και η επίλυση των προβλημάτων θα έρθουν ουσιαστικά από τη διεύρυνση, όπως και την έκανε, κρατώντας πάντα σταθερές την ιδεολογία του κόμματος. Νομίζω ότι ο βασικός στόχος είναι να ακούσουμε ό,τι έχει να πει κάθε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά έχει τονίσει και ο Πρωθυπουργός ότι δεν υπάρχει περίπτωση επιδικών του ημερών η Νέα Δημοκρατία να γυρίσει σε πολιτικές ιδεολογικές περιχαράκωσης. Οπότε νομίζω αυτό ήταν το μοναδικό σχόλιο που θα ήθελα να κάνω για τις χθεσινές τοποθετήσεις. Μάλιστα. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Εσείς προέρχεστε ούτως ή άλλως, κυρία Χατζηιωαννίδου, από την κοινωνία των πολιτών. Και πρέπει να θυμίσουμε λίγο μια επιτροπή που ξεκίνησε από την κυβέρνηση για την ενδοοικογενειακή βία στο Υπουργείο Προστασίας. Πώς προχωράει αυτό το θέμα, γιατί δυστυχώς βλέπουμε ότι τα περιστατικά φυσικά συνεχίζουν και υπάρχουν, δυστυχώς. Είναι καθημερινά καθημερινά. Βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Και πολλές φορές με τραγικά αποτελέσματα. Ακριβώς. Κοιτάξτε, ήταν μια πρωτοβουλία η οποία και θα μιλήσω περισσότερο ως μέλος φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Ξεκίνησε ως μια δράση την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, όπου θα σας πω ότι ήταν η πρώτη φορά που γύρω στους 15 φορείς καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι μαζί με στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και τον ίδιο τον Υπουργό. Θα σας πω ότι στη δεύτερη και τρίτη συνάντηση όλοι λέγαμε ότι μάλλον είναι μια, πιστεύαμε όλοι μάλλον ότι θα σταματήσει την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας αυτή η δράση, αλλά όχι μόνο δεν σταμάτησε, έγινε η δεύτερη συνάντηση, έχει προγραμματιστεί η τρίτη και η τέταρτη. Και σε αυτή την ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί, ουσιαστικά πάμε να εξετάσουμε τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί στην πράξη. Γιατί ως φορείς της κοινωνίας των πολιτών, οι οργανισμοί αυτοί που καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι, αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι πολλές φορές στη διαδικασία, παρόλο που υπάρχουν τα μέτρα, κάτι πάντα ξεφεύγει. Γιατί μπαίνει μέσα ο ανθρώπινος παράγοντας, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες δεν έχουν τεθεί υπό παρακολούθηση ώστε να βγουν επιπλέον μέτρα. Έτσι λοιπόν, εμείς μέσα σε 6 μήνες αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να καταθέσουμε ένα υπόμνημα με προτάσεις. Θα είναι μια πολύ
δύσκολη και γρήγορη διαδικασία, καθώς θα προσέξουμε και θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε και να θέσουμε όλα τα μέτρα που χρειάζονται για κάθε μορφή βίας, δηλαδή θα πάμε στην ενδοοικογενειακή, σε όλες τις μορφές έμφυλης βίας, στη διαδικτυακή. Και έτσι λοιπόν αυτή είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών να μην έρχονται αφού γίνει μια νομοπαρασκευαστική διαδικασία, αλλά πολύ πριν, με πρακτικές προτάσεις. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν ένα φαινόμενο είναι τόσο σύνθετο, τόσο πολυπαραγωγικό, είναι καθοριστική η έβρεση λύσεων, οι οποίες είναι πραγματικά out of the box. Κυρία Χατζηιωαννίδου, 2 Ιουλίου δείχνει σήμερα το ημερολόγιο. Εσείς συμπληρώνετε ένα χρόνο στα έδρανα του Ελληνικού Κοινοβουλίου μετά για τις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 2023. Μπορείτε να μας κάνετε έτσι έναν απολογισμό? Είναι μια καινούργια εμπειρία για εσάς. Τι έχετε αποκομίσει μέχρι στιγμής από την παρουσία σας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο? Κοιτάξτε, αυτό που και πού στοχεύετε είναι... και εσείς, τι θέλετε να, να καταφέρετε μέσα από την ενασχόλησή σας με την πολιτική και την εκλογή σας ως βουλευτή? Αυτό που έχω ουσιαστικά συνειδητοποιήσει είναι πόσο σημαντικό είναι το κοινοβουλευτικό έργο, και δεν το λέω απλά για να το πω. Ξέρετε, έχω παρατηρήσει ότι υπάρχει τρομερό χάσμα της πληροφορίας που φτάνει στους πολίτες από το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στο κοινοβούλιο. Από το πόσο δύσκολο είναι να γίνει μια πολιτική, ένας νόμος. Λέμε, γιατί δεν αλλάζει αυτό? Και όταν έρχεσαι μέσα στις επιτροπές, γίνεται συζήτηση, έρχονται οι φορείς, μαθαίνουν πληροφορίες και εν τέλει καταλήγουμε να ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου ένα νομοσχέδιο, δεν έχουμε εικόνα, και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα που εγώ προσωπικά σαν βουλευτής ήθελα να κερδίσω. Πώς μεταφέρεις την πληροφορία του γιατί πραγματικά υπάρχει αυτός ο νόμος, πώς έγινε, πώς γίνεται, ποια είναι η διαδικασία και πόσο πολίτης έχει τη δύναμη να επέμβει σε όλη αυτή τη διαδικασία μέσα από τη δημόσια διαβούλευση, μέσα από προτάσεις που στέλνει. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι το ότι πόσο σημαντικό είναι οι βουλευτές κάθε πόλης και κάθε νομού να μπορούν να μεταφέρουν τα προβλήματα στα Υπουργεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε στην κυβέρνηση στελέχη τα οποία πραγματικά ακούνε τα προβλήματα, όσο μικρά κι αν είναι. Και ξέρετε, πολλές φορές αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι όταν μεταφέρεις ένα μικρό πρόβλημα που μπορεί να επηρεάζει χιλιάδες άτομα, αλλά όχι εκατομμύρια άτομα, σε ένα Υπουργείο, υπάρχει ταχεία αντιμετώπιση και αλλάζει ουσιαστικά τη ζωή των πολιτών. Έτσι λοιπόν, εγώ αν θέλετε κύριε Στολάκη, κύριε Τσαμπάζη, αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι ο ρόλος του βουλευτή είναι πάρα πολύ σημαντικός, η ευθύνη είναι τεράστια και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τριγύρω μας, ατελείωτα θα έλεγα, που μπορεί ο καθένας από εμάς να διορθώσει. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Μάλιστα. Κυρία Χατζηιωαννίδου, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ καλημέρα. Στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Να είστε καλά. Καλημέρα. Επίσης. Λοιπόν, ήταν η κυρία Νεφέλη Χατζηιωαννίδου.